τους αποψινούς μας συνομιλητές, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά, τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Λοιπόν, λέγαμε και πριν εδώ με τους πολιτικούς μας συντάκτες ότι δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ο Πρωθυπουργός σήμερα, κύριε Παπά, στη Βουλή είπε ότι ξόρκισε το σενάριο των προώρων. Θα πάμε τον Οκτώβρη. Πριν από λίγες μέρες είχε πει ότι μπορεί να πάρουμε και λίγες μέρες παραπάνω, όπως λέει το Σύνταγμα. Όμως το κλίμα έχει τέτοια ένταση και έχει και πολλά προεκλογικά χαρακτηριστικά, όπως έχουμε μάθει να τα ζούμε σε όλες τις προεκλογικές περιόδους. Τι εννοείται, κυρία Στάι, αν επιτρέπετε, προεκλογικά χαρακτηριστικά? Οι εντάσεις οι οποίες υπάρχουν καταρχήν δημιουργούν ένα κλίμα αντιπαραθέσεων, το οποίο είναι δεδομένο ότι οδηγεί, αφού βρισκόμαστε και μπροστά στον χρόνο των εκλογών, σε μια προεκλογική περίοδο. Προεκλογική περίοδο θα έχουμε. Αναρωτιέμαι αν θα είναι μακρά αυτή η προεκλογική περίοδος. Θα είναι μακρά αν θεωρήσουμε ότι ένας χρόνος είναι μακρά περίοδος. Οι εκλογές θα γίνουν περίπου σε ένα χρόνο. Να. Στο τέλος της τετραετίας θα είναι η πρώτη τετραετία που ολοκληρώνεται μετά την κρίση. Η τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η τετραετία, η δεύτερη του κύριου Σημίτη. Έτσι, και αυτό είναι άλλη μια ένδειξη ομαλότητας. Λοιπόν. Όπως ένδειξη ομαλότητας είναι και αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή. Τα πολύ ενδιαφέροντα. Προϋπολογισμός λοιπόν, για τον οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός σήμερα, χωρίς περικοπές στις συντάξεις, έχουμε αναδρομικά στους ένστολους, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, μείωση του ένθια και όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν υπάρχει πλέον μνημόνιο, έχετε το δικό σας μνημόνιο με το λαό. Αναρωτιέται κανείς αν αυτό το μνημόνιο με το λαό μπορεί να λειτουργήσει βιώσιμα, χωρίς η χώρα με τα μνημονιακά να έχει καταφέρει να βγει στις αγορές, έτσι ώστε να έχουμε τη δικιά μας πρόσβαση στους οικονομικούς πόρους που χρειάζονται για την περαιτέρω ανάπτυξη και την περαιτέρω κανονικότητα στην πορεία. Νομίζω ότι η απάντηση δόθηκε και αυτές τις μέρες. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει τις χαμηλότερες χρηματοδοτικές ανάγκες για την επόμενη δεκαετία από όλες τις χώρες της ΕΕ. Και αυτό είναι ένα καθαρό σήμα και προς τις αγορές ότι δεν θα έχει απολύτως κανένα πρόβλημα να εξυπηρετεί το χρέος της. Κοιτάξτε, σίγουρο είναι ότι πρέπει να το πάρουν. Βεβαίως. Υπάρχουν κάποιοι εξωγενείς παράγοντες, η ευρύτερη αποσταθεροποίηση που υπάρχει στην Ευρωζώνη, κυρίως λόγω των ζητημάτων της Ιταλίας. Και υπάρχουν δυστυχώς και εντός της χώρας κάποιοι οι οποίοι μεμψημυρούν και με τη στάση τους, θα σας έλεγα, δεν βοηθούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η συνολική εικόνα είναι η εικόνα της ανάκαμψης. Δηλαδή, όταν η Βουλή μας καλείται μετά από χρόνια να ψηφίσει τον πρώτο επεκτατικό προϋπολογισμό, πρώτη φορά χωρίς περικοπές, λοιπόν. Οι συνταξιούχοι θα έχουν και κοινωνικό μέρισμα, 500.000 από αυτούς θα δουν και αυξήσεις, ενώ 1,5 εκατομμύριο από αυτούς δεν θα έχουν τις περικοπές οι οποίες προβλέπονταν. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν τη μείωση των εισφορών τους. Οι αγρότες θα έχουν την κατάργηση του τέλους επιδεύματος και θα σας έλεγα ότι θα πυκνώνουν, καθώς περνάει ο χρόνος, τα θετικά μέτρα, τα οποία είναι και μια απόδειξη, ξέρετε, είναι και μια απόδειξη ότι η πολιτική αντιπαράθεση και το κλίμα που δικαίως εσείς περιγράψατε ως οξύ, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Θα δούμε και κάποια άλλα θέματα που έχουν την οξύτητα. Να τα δούμε όλα, αλλά ξέρετε ότι είναι λίγο παράδοξο να υπάρχουν έτσι υψηλής κλίμακας αντιπαραθέσεις και μάλιστα με χαρακτηρισμούς οι οποίοι είναι ανίκοι τη στιγμή που και η Νέα Δημοκρατία τα θετικά μέτρα αυτά τα ψηφίζει. Αυτό ήθελα να έρθω τώρα στον κύριο Βορύδη. Κύριε Βορύδη, αυτά τα οποία είπα και εγώ στην αρχή και τα οποία ανέλησε ο κύριος Παπάς, εσείς δεν μπορείτε να μην τα ψηφίσετε. Όπως είπε πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, θα το πιείτε το ποτήρι, το πικρό μέχρι το τέλος. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορεί να είστε αντίθετοι. Αυτό έχει τη λογική του δηλαδή. Δεν μπορεί να πείτε όχι, θα πρέπει να έρθουν οι μειώσεις της συντάξης, ούτε όχι, δεν πρέπει να μειωθεί ο ένθια, όπου μειωθεί και όσο μειωθεί. Έτσι δεν είναι. Και θυμάμαι ότι εσείς μετά τη ΔΕΘ είχατε δηλώσει ότι οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα είναι ένα γράμμα κενό περιεχομένου και ότι κρίνεται η διακυβέρνηση της χώρας όταν κάποιος πράττει. Με βάση αυτό τον προϋπολογισμό, πράττει κάποια πράγματα. Ναι. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα σήμερα. Είναι εντυπωσιακός για μία ακόμη φορά. Γιατί προσέξτε, εδώ έρχεται ο κύριος Τσίπρας, παραδείγματος χάρη, και πανηγυρίζει για τη μη περικοπή συντάξεων,
την οποία έχει ο ίδιος ψηφίσει. Εσείς την είχατε στο πρόγραμμά σας πάντως. Προσέξτε, αφήστε. Όχι, εγώ σας άκουσα. Τώρα, αν θέλετε να το πάμε έτσι, θα το πάμε έτσι. Αλλά εγώ σας άκουσα με έτσι, φρόνημα. Να μην διαστρεβλώνουμε. Όχι, θα πω αυτό που θέλω. Τώρα βεβαίως, το διαστρεβλώνω. Εγώ θα σας πω τι θα πω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άρα για να είμαστε συνεννοημένοι. Πανηγυρίζει λοιπόν, το οποίο είναι εξωφρενικό και εξοργιστικό. Πανηγυρίζει γιατί δεν περικόπτει τις συντάξεις των ανθρώπων που ο ίδιος είχε ψηφίσει να περικοπούν. Και περιμένει τι να του πούνε τώρα. Συγχαρητήρια. Ήρθε σήμερα και μιλάει για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Προσέξτε, και εγώ επειδή είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας, να σας πω εγώ τι σημαίνει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Όχι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρει. Έχουν δημοσιευθεί. Εγώ θα σας πω. Ναι. Θα σας πω ως ελεύθερος επαγγελματίας. Έχουν δημοσιευθεί. Πίνα. Προσέξτε, έχει ο νόμος Κατρούγκαλ μειώσει 30% τις συντάξεις. Έχει αυξήσει πάνω από 70% τις ασφαλιστικές εισφορές. Έρχεται το μειώνει κατά 4%. Και πρέπει να το χειροκροτήσουμε τώρα. Πρέπει να το χειροκροτήσουμε. Να σας πω κάτι, κύριε Βορύδη. Ανακρίβειες, κύριε Βορύδη, έχουμε αντιπαρατεθεί πάρα πολλές φορές. Ανακρίβειες. Από 40.000 εισόδημα. Εντάξει. Που ήταν το μέγιστο όριο πάνω στο οποίο μπορούσαν να επιβληθούν ασφαλιστικές εισφορές, πήγε στις 70.000. Τέτοιου τύπου ανακρίβειες δεν έχετε συνηθίσει να καταθέτετε. Κατέβηκε. Ειλικρινώς. Όχι, απαντήστε μου, επειδή δεν μιλάμε για τις ανακρίβειες. Έχουμε αντιπαρατεθεί πάρα πολλές φορές. Όχι, δεν κατέβηκε. Θα σας πω. Ναι, αφήστε όμως να ολοκληρώσω. Ναι. Γιατί εκείνο που είναι σημαντικό και εκείνο που μένει να συνεννοηθούμε είναι ότι εδώ επεφημεί ο κύριος Τσίπρας τον εαυτό του. Εκείνος ο οποίος έχει τσακίσει τη μεσαία τάξη, εκείνος ο οποίος 4 χρόνια έχει φέρει μέτρα τα οποία είναι αχρίαστα, εκείνος ο οποίος φτιάχνει ένα υπερπλεώνασμα, προσέξτε, το οποίο αντί να είναι ψόγος, καταλήγει να πρέπει να τον επεφημίσουμε. Δηλαδή, αφού έχει απομυζήσει πλήρως κάθε δυνατότητα, όποιον έχει δυνατότητα να πληρώσει τον φόρο και να φορτώνει όλους αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν τον φόρο, φτιάχνει υπερπλεώνασμα, πανηγυρίζει για το υπερπλεώνασμα που δεν έπρεπε να έχει και μας ρωτάει, κύριε Βορύδη, υπάρχει 4ο μνημόνιο. Δεν υπάρχει. Κύριε Βορύδη, δεν υπάρχει. Πριν, κύριε Παπά, πριν απαντήσετε, να σας πω. Κατεβάστε το 3,5% να σας ρωτήσω κάτι. Από το 7,2 που έχετε συμφωνήσει. Εσείς είχατε συμφωνήσει 7,2. Το πήγαμε 3,5 και διαμαρτύρεται. Θέλετε να πείτε. Και τώρα μας λέτε γιατί πιάσαμε το πλεονάσμα. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα, εδώ μιλάμε και πραγματικά για εικονική πραγματικότητα, για κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Οι φορολογούμενοι καταλαβαίνουν αυτό που τους λέω τώρα, ότι τώρα πληρώνουν την τρίτη δόση του δυσβάστακτου φόρου εισοδήματος και του δυσβάστακτου ένφια που επέβαλε ο κύριος Τσίπρας και από την άλλη μεριά ακούνε κάτι εξαγγελίες ότι λέει θα μειώσει λέει, το φόρο νομικών προσώπων κατά 1%, 4% σε βάθος τετραετίας. Κύριε Βορύδη, να σας κάνω μια ερώτηση συλλογική. Πάρα πολύ συγκινητικό. Μισό λεπτό, κύριε Παπά. Μισό λεπτό. Εσάς σας φέρανε για να τον καταργήσετε. Μισό λεπτό. Το 30% για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία. Μισό λεπτό. Κύριε Βορύδη, βάλτε μια μικρή τελεία να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Θέλετε να πείτε. Μισό λεπτό. Κύριε Βορύδη, μην είστε ο δοστρωτήρας. Βεβαίως και θα τα ψηφίσετε. Αλλά θέλετε να πείτε ότι ακόμη και αν έκαναν λάθος. Τη μείωση των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων του νόμου Κατρούγκαλου, αφού κατά μείζωνα λόγο έχουμε πει ότι θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα επομένως τι, να μην ψηφίσουμε άλλο τη μείωση των επιβαρύνσεων. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω, αλλά δεν αφήνετε. Δεν αφήνετε. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ότι ναι, είχε νομοθετηθεί περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Θέλετε να πει μέα κούλπα. Κακώς το νομοθέτησα. Πιστεύετε ότι τώρα που αυτή η μείωση δεν θα ισχύσει, ότι είναι ντε και καλά κάτι αρνητικό? Γιατί με την απλή λογική δεν είναι αρνητικό. Έχουμε καταθέσει πρόταση μειώσης καταργήσεως του συγκεκριμένου μέτρου. Γιατί να πούμε ότι είναι αρνητικό? Προσπαθώ να καταλάβω τη λογική της άρνησης αυτών των μικρών, όπως τα περιγράφετε, βημάτων, τα οποία είναι δεδομένα. Αυτά δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Από εκεί και μετά, όταν βάζετε, ανοίγετε όλο τον τραγανά στο τραπέζι, βεβαίως και έχουμε δυσβάστακτα μέτρα. Αυτή είναι η λογική του Χότζα. Όχι, δεν δηλαδή, είναι η λογική του Χότζα. Αφού μας έβαλε μέσα στο σπίτι 88, την κότα, μας έβαλε την κατσίκα, μας έβαλε το πρόβατο, μας λέει τώρα θα μας βγάλει την κότα,
Δεν είστε πιο άνετα. Ποιο μα τα έχει βάλει όλα αυτά μέσα. Στα... Λοιπόν, κύριε Παπά. Άρα λοιπόν, λοιπόν τι ναι, πούμε, να πούμε, να πούμε συγχαρητήρια που μα έβγαλε την κότα. Λοιπόν, όχι, θυμόμαστε λοιπόν, τι είναι αυτό που μα έχει βάλει και συγχαρητήρια δεν του δίνουμε. Λοιπόν, κύριε Παπά. Ο κόσμο θυμάται πάρα πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μειώσαν τη συντάξη συνολικά περίπου 40%. Δεύτερο. Ήταν η μείωση το 2014. Ο νόμο Κατρούγκαλου. Ο νόμο Κατρούγκαλου δεν μειώθηκαν οι κύριε. Α, δεν μειώθηκαν. Όχι, βέβαια. Δηλαδή θέλετε να μα πείτε ότι ο νόμο Κατρούγκαλου. Γι' αυτό τώρα. Ναι, αλλά τώρα θα με αφήσετε. Όχι, αλλά ποιο λέει τώρα να κρύβει. Κύριε Βορύδη, αφήστε. Θέλει να μα πει ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου δεν επήλθαν μειώσει. Κύριε Βορύδη, αφήστε το να μιλήσει. Τον ακούν οι συνταξιούχοι. 45 δι περικοπέ έκαναν οι κυβερνήσει σα. 2, κάτι έκανε η δική μας ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Με τον νόμο Κατρούγκαλου, 80 και πλέον τα 100 των ασφαλισμένων πλήρωναν χαμηλότερη εισφορά. Ναι, αυτό τα είναι, μεγάλα αυτό εισοδήματα. Καλά, μην τον διακόψετε τώρα, κύριε Βορύδη. Αφήστε τον να ολοκληρώσει αυτό που θέλει να πει. Τώρα τι γίνεται, λοιπόν. Τώρα τι γίνεται. Γίνεται το εξής. Τώρα και το άλλο 12 ελαφρύνεται. Και ελαφρύνεται πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και βγάζει γύρω στα 2.500 ευρώ σχετικά καλό εισόδημα το μήνα, θα έχει μια ελάφρυνση πάνω από 150 ευρώ το μήνα. Δεν είναι αμεληταίο, νομίζω, και θα πρέπει και αυτό να το καλωσορίσετε. Και όχι να μιλάτε για λογική ασχόλια. Επιπίας επιβαρύνσεως να μας πει. Στην επιβάρυνση, ακούστε να δείτε. Όχι, επιπίας, όχι, το ψηφίσουμε δεν σημαίνει ότι λοιπόν, δίνουμε άφηση αμαρτιών. Εδώ πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Να συνεννοηθούμε τώρα. Το ψηφίζουμε γιατί θέλουμε να καταργηθεί ο νόμος. Βεβαίως θέλετε να το καταργήσουμε. Είναι σαφές ότι θέλετε να το καταργήσετε. Δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τι μας έχει επιβάλει ο κύριος Παπάς. Έχετε δύο προβλήματα, κύριε Βορύδη, επιτρέψτε μου. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Επιτρέψτε μου λίγο. Έχετε δύο προβλήματα εσείς με τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια τεράστια επιτυχημένη ασφαλιστική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Είναι ένα δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα. Το δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα βρίσκεται πρώτον στον αντίποδα της δικής σας αντίληψης που λέει ο καθένας μόνος του ασφαλιστικό αλαπίνο σετ. Βεβαίως, ασφαλιστικό αλαπίνο σετ. Και αυτό βεβαίως σας ενοχλεί. Δεν μπορείτε να αντέξετε ότι το δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα από εκεί που παρόλες τις περικοπές των 45 δις που κάνατε είχαμε πάλι τις αστάθειες της αμοιακής στο ασφαλιστικό σύστημα, τώρα το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι πλεονασματικό. Η το δεύτερο η και το σημαντικότερο. Ναι, λοιπόν. Η Ολλανδία είναι αλαπίνο σετ. Δεν έχει τέτοιο σύστημα η Ολλανδία, μην ψέντεστε. Με συγχωρείτε. Όχι, τώρα. Αυτά τα συστήματα αυτά, είναι. Λοιπόν, είναι ναι. Όμως ναι, να ολοκληρώσω. Τώρα, κάνατε μία αναφορά, είναι τα αγγλοσαξονικά συστήματα. Ναι, είναι τα οποία, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που εσείς προτείνετε. Όχι, είναι απολύτως. Αυτό που προτείνουμε ακριβώς. Απολύτως καμία είναι σχέση. Αυτό που προτείνουμε ακριβώς. Απολύτως καμία σχέση. Και είναι κάτι το οποίο είναι το μόνο που διασώζει. Χωρίς εξόντωση, των ελευθέρων επαγγελματιών, χωρίς εξόντωση των ασφαλισμένων, διασφαλίζει τις συντάξεις. Εντάξει. Το μόνο. Αυτό που κάνατε εσείς. Ο κόσμος έχει βγάλει συμπεράσματα. Με μείωση των συντάξεων και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Ο κόσμος έχει βγάλει συμπεράσματα. Καταλαβαίνει ποιες είναι οι καταστροφικές. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Παπά. Θα μου κάνετε αμέσως, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Ξέρει ο κόσμος ποιες είναι οι καταστροφικές συνέπειες του να έχουμε 2,5 εκατομμύρια πολίτες ανασφάλιστους. Εμπιστεύεται βεβαίως το καινούριο σύστημα. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο με διακόψατε και δεν με αφήσατε να σας πω που σας ενοχλεί βαθύτατα, είναι ότι από την ιστορία της μη περικοπής των συντάξεων αποδείχθηκε ότι όταν διαπραγματεύεσαι μπορείς να κερδίζεις. Όχι να ενσωματώνεις όπως κάνατε εσείς στο πρόγραμμά σου και να το καταπίνεις αμάσιτο την προοπτική των περικοπών που επέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σοβαρά μιλάτε. Γιατί ανοίγουμε μια συζήτηση πάρα πολύ δύσκολη. Να πάτε να ρωτήσετε λοιπόν τους συνταξιούχους. Καταλαβαίνω ότι σας αγαπούν πάρα πολύ οι εταίροι. Α, μάλιστα. Γίνανε τροϊκανοί εμείς τώρα. Σας αγαπούν πάρα πολύ. Θα κάνετε εσείς αντίσταση. Ειδικώς γιατί τους δώσατε ακριβώς ό,τι ήθελαν. Από τη δημόσια περιουσία για 100 χρόνια, φυσικά από αυτή τη φοβερή συμφωνία που φέρατε για τα Σκόπια, έχετε συμφωνήσει με τον διεθνή παράγοντα σε όλα. Και μας λέτε τώρα δηλαδή, ότι το αντίδωρο δώσαμε, για αυτά, το αντίδωρο για, αυτά, συντάξεις, το αντίδωρο για αυτά είναι τι, ότι δεν θα κόψετε στους ανθρώπους τις συντάξεις που είχατε ψηφίσει. Και λέτε τώρα ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να σας ευγνωμονεί γι' αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό μας είπε ο κύριος Βορύδη. Είμαστε υποχωρητικοί δηλαδή. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Παπά. Δεν υπήρξε κανένας που να διανοήθηκε να κάνει αυτά τα οποία λοιπόν, κάνατε εσείς. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, το υπερταμείο ζητήθηκε από τον Γιώργο Παπανδρέου, δεν το έδωσε.
Από τον Παπαδήμο δεν λέτε το έδωσε. Ψέματα, το ζητήθηκε από τον Σαμαρά, δεν το έδωσε. Και ζητήθηκε από τον Έλληνα Τσέκεβάρα που το έδωσε. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει. Λοιπόν, ιδιωτικοποιήσεις 50 δισεκατομμύρια. Το πρώτο μία τελεία από εδώ, μία τελεία από εκεί. Καμία σχέση τώρα με τον Έλληνα. Κύριε Βορύδη. Διόλετα, ιδιωτικοποιήσεις εσείς δεν κάνατε, θέλω να πείτε έτσι. Μισό λεπτό, γιατί θέλω να έρθω σε ένα φιλοσοφικό ζήτημα που αφορά το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα. Γιατί ξέρετε, εμείς και ιδεολογικά δεν έχουμε πρόβλημα με τις ιδιωτικοποιήσεις. Απλώς εσείς είχατε κάτι θεματάκια τα οποία μας τα ξεπεράσατε στην πορεία. Λοιπόν, δεν είναι κακό να ξεπερνάει κανείς τα θεματάκια. Κύριε Παπά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση που θα μας δείξει έτσι λίγο και τη φιλοσοφία της πολιτικής σας. Έβλεπα σήμερα τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη ότι ο μέσος μισθός των συμβασιούχων και των μετακλητών υπαλλήλων στο δημόσιο από το 2014 μέχρι το 2017 αυξήθηκε κατά 16,7% και διαμορφώθηκε σε 1502 από 1286 ευρώ. Την ίδια περίοδο, ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε από 1.011 ευρώ σε 982. Ποια είναι η περίοδος στην οποία αναφέρεστε? Από το τέλος του 2014 μέχρι το 2017. Μάλιστα. Είναι δικιά σας διακυβέρνηση βασικά δηλαδή. Να σας πω. Αυτό σημαίνει ότι το κύριο μέλημά σας είναι ο δημόσιος τομέας και όπως πολύ συχνά έχει ακουστεί όλα αυτά τα χρόνια, έχετε αφήσει στην τύχη του τον ιδιωτικό τομέα κάθε και τις εκατοντάδες χιλιάδες των εργαζομένων. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Για τα στοιχεία αυτό λένε. Θα σας πω, τα στοιχεία λένε αυτό που θα μπορούσε να γίνει όσο υπήρχαν τα μνημόνια και δεν μπορούσαμε να επεκτείνουμε, ας πούμε, τις συλλογικές συμβάσεις. Οι συλλογικές συμβάσεις, οι κλαδικές, αυτή τη στιγμή επεκτείνονται. Έχουν ήδη 200.000 μισθωτοί εποφεληθεί από αυτή τη ρύθμιση και άλλες συλλογικές συμβάσεις θα επεκταθούν και θα αυξηθεί και ο κατώτατος μισθός. Η αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα καταστράφηκε στην κυριολεξία όταν γίνανε οι επιλογές της ταπείνωσης του κατώτατου μισθού. Αυτό, γιατί σας έχουν εγκαλέσει πάρα πολλές φορές για διορισμούς μετακλητών στο δημόσιο κλπ. Και τα στοιχεία δείχνουν ακριβώς αυτό. Εγώ γι' αυτό σας είπα στοιχεία. Επιτρέψτε μου όμως, σας λέω λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε στον ιδιωτικό τομέα μια πραγματικότητα η οποία λέει ότι στη δική μας διακυβέρνηση έχουν δημιουργηθεί πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας και αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στη σφαίρα και τον κύκλο. Θα σας έλεγα την περίοδο της αύξησης και του μισθού. Πώς, με την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων, αυτό που η δεξιά του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Βορύδη λέει ότι είναι η ιδεολειψία της αριστεράς, την αύξηση του κατώτατου μισθού και τη συνολική βελτίωση του οικονομικού κλίματος που ανεβάζει και τις αμοιβές. Αν θα προχωρήσετε στις 10.000 προσλήψεις στο δημόσιο από τις θέσεις που αναμένατε ότι θα εκενωθούν από τους ιερείς. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα ολοκληρωθεί και αυτή η συμφωνία και βεβαίως θα κινηθούν η συμφωνία με την Εκκλησία, θα μπορέσουν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες και θα σας έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μέσα από μια πάρα πολύ σκληρή μάχη, το 1:5, το οποίο είναι σημαία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή 5 αποχωρήσεις για μία πρόσληψη, το κάναμε 1:1. Οι ιερείς θα παραμείνουν στο δημόσιο ή θα προχωρήσετε σε ρύθμιση μόνη σας, γιατί από ό,τι είδαμε η Εκκλησία δεν υπάρχει περίπτωση με τους ιερείς να συμφωνήσει. Αυτό το λέτε εσείς. Όχι, δεν το λέω εγώ. Εννοείται ότι το είπε η απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Καμία σχέση με εμένα. Αλλά η πολιτεία είναι εδώ για να νομοθετεί. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, γι' αυτό σας ρωτάω εγώ ευθέως. Θα νομοθετήσετε τελικά να φύγουν οι ιερείς από το δημόσιο? Να είστε βέβαιοι, κυρία Στάη, και να είναι βέβαιοι και οι τηλεθεατές μας ότι θα βρεθεί μια πάρα πολύ καλή λύση και για τις δύο πλευρές. Και θα λυθούν χρονίζοντα προβλήματα και σε αυτό το πεδίο όπως και σε άλλα. Οπότε θα προχωρήσετε και στις 10.000 προσλήψεις που ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όποιος λοιπόν, να σας πω, εάν κάποιος θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ζωτικής σημασίας ανάγκες σε κρίσιμους τομείς κοινωνικού κράτους, και μη μου πει κανένας ότι εμείς είμαστε οι οπαδοί του μεγάλου κράτους, διότι κάποιους δεν τους ενοχλεί το μεγάλο κράτος όταν υπογράφει μεγάλες συμβάσεις και υπέρογγες με τη Siemens, την Novartis και εγώ δεν ξέρω με ποιον άλλον. Τους ενοχλεί το κοινωνικό κράτος, όχι το μεγάλο κράτος. Οι επεκτάσεις λόγω χάρη, ας πούμε τώρα, παραχωρήσεων, λέω τώρα έτσι, μια ιδέα έτσι, που προέκυψε αυτές τις μέρες. Κύριε Βορύδη, αλλά να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, μου επιτρέπετε. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο να απαντήσετε, κύριε Βορύδη. Επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Ένα πράγμα θα πω και θα σας αφήσω. Αφήστε τον να τελειώσει αυτό που θέλει και μετά θα κλείσετε. Είναι απολύτως προφανές ότι στην οικονομία έχετε υποστεί μια παταγώδη διάψευση και η μόνη σας ελπίδα μάλλον είναι ενδεχομένως να σκανδαλολογείτε και να παίζετε κλέφτες και αστυνόμους. Και γι' αυτό ο αρχηγός σας σήμερα λιποτάκτησε και έρχεται αύριο να ρωτήσει για άλλο θέμα και όχι για την οικονομία. Μας ακούνε όμως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο γι' αυτό γιατί το βρίσκω καταπληκτικό. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ορισμός του. Είναι η ταυτοποίησή του.
Ακούστε. Για ποιο λέτε. 10.000 ιερείς με τις οικογένειές τους, έχουν οικογένειες αυτοί οι άνθρωποι, θα πάψουν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα λοιπόν διακυβεύεται η νομική υπόσταση της σχέσεώς τους. Άρα λοιπόν διακυβεύεται το εργασιακό τους μέλλον. Όχι, σε καμία άρα λοιπόν διακυβεύονται κρίσιμα δικαιώματα των οικογένειών τους. Προσέξτε. Αλλά θέλετε, τα λεφτά, να τρομάζετε τον κόσμο, τα λεφτά, τα 200 εκατομμύρια θα καταβάλλονται. Άρα δημοσιονομικό όφελος για τον προϋπολογισμό μηδέν. Α, όχι, ξέχασα, όχι μηδέν. Διότι το ωραίο κόλπο που σκαρφίστηκε ο κύριος Τσίπρας είναι τι. Να απολύσει τους ιερείς από δημοσίους υπαλλήλους για να κάνει 10.000 προσλήψεις δικών του, δηλαδή να βάλει 200 εκατομμύρια επιπλέον στον προϋπολογισμό. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, τα 200 εκατομμύρια είναι σας πολύ απλό. Τώρα, αν η ταυτοποίησή του. Αν λέγαμε η ότι θα έχουμε του, αποκλειστικά εργολάβους να κάνουν αυτές τις δουλειές για το δημόσιο. Γιατί ο, ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πάρα πολύ απλή λογική. Με ψηφίζουν αυτοί οι έρμοι ιερείς. Δεν με ψηφίζουν. Πού το ξέρετε. Δεν με νοιάζει. Ελπίζω να δημιουργήσω μια προσδοκία προσλήψεως. Προσλήψεως. Όχι στους 10.000, σε πολύ περισσότερους. Θα με ψηφίσουν. Καταρχήν, πώς ξέρετε πώς ψηφίζουν οι ιερείς. Αυτό δεν είναι γνωστό. Εικάζω. Και όλοι μπορούμε να εικάσουμε και να πιθανολογήσουμε. Όχι με βεβαιότητα. Ευλόγως, όχι αορίστως, έτσι. Όχι ανερμάτιστα, ευλόγως εικάζουμε. Άρα λοιπόν, προσέξτε, αυτή είναι η λογική τους. Και αυτό είναι που είναι σε όλα τα επίπεδα, γι' αυτό και χτύπησαν τη μεσαία τάξη. Γιατί δεν τους νοιάζει. Λοιπόν, γι' αυτό και τσάξαν στη φορολογία τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα είπατε, κύριε Βορύδη, τα είπατε. Αυτή είναι αυτά. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, κύριε Βορύδη. Το τρομερό είναι ότι θέλουν να τους επιθυμούμε κιόλας. Να τα κάνουν, αλλά θέλουν και να τους επιθυμούμε. Αυτό είναι απίθετο. Θα μας επιθυμίσετε τις ψήφους σας στη Βουλή. Λοιπόν, θα ψηφίσετε όλα. Όχι, ένα όχι, φαντάζομαι. Ψηφίζουμε αυτά που ψηλώνετε. Λοιπόν, ψηλώνετε το νόμο Κατρούγκαλο. Λοιπόν, μην τα ξαναπούμε, κύριε Βορύδη. Ψηφίζουμε Βορύδη. Γιατί ξηλώνετε τους όσο νόμους σας. Όσο ψηφίζετε, λοιπόν, σας συγχωρούμε που μας βρίζετε. Έληξε η συζήτηση, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αυτή όμως η απόψινή μας κουβέντα δείχνει πόσο ενδιαφέρον και πόση ένταση θα έχει αυτή η προεκλογική περίοδος, είτε είναι μακρά, είτε είναι λιγότερο μακρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας. Να είστε καλά.